ύποπτο για διάπραξη εγκλημάτων σε βαθμό κακουργήματος και για επαφές με εγκληματίες, χαρακτήρισε έμεσα πλην σαφώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον πρόεδρο του Κινάλ Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Προκειμένου να δικαιολογήσει την παρακολούθηση και την υποκλοπή των επικοινωνιών του και να αποτινάξει από επάνω του την κατηγορία που μπορεί να τον οδηγήσει στο ειδικό δικαστήριο, είπε πως η παρακολούθηση Ανδρουλάκη ήταν τεκμηριωμένη και απολύτως δικαιολογημένη. Διευκρίνησε μάλιστα ότι τα ρήγματα στην εθνική ασφάλεια δεν δημιουργούνται από τον Μπακάλι ή το Μανάβη, αλλά από πρόσωπα με εξουσία και κύρος, αναφερόμενο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κάλεσε μάλιστα τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάει στην ΕΥΠ και να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες της παρακολούθησής του. Δηλαδή, καλεί το θύμα του κακουργηματικού χαρακτήρα εγκλήματος να ερωτηθεί γιατί διαπράχθηκε κακούργημα σε βάρος του. Εδώ πλέον δημιουργείται τεράστιο θέμα, καθώς ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν το ήξερε και ζητούσε συγγνώμη, και αυτό όχι μία, αλλά 6 φορές. Πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν ήξερα και ζητώ συγγνώμη, δεν τον γλιτώνει από την απαγγελία σε βαθμό κακουργήματος και πλέον σκληραίνει αλλάζοντας τακτική και υποστηρίζοντας ότι ορθώς παρακολουθούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κατά τα λοιπά, έδειξε και πάλι ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, λέγοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία χάρη στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, λέγοντας τόσο ομά ψεύδι που απορεί κανείς για το ποιος του τα λέει αυτά και αν τα πιστεύει και τα αναμεταδίδει ή λέει ψέματα εν γνώση. Ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης κληθείς να εξηγήσει ποιες δυνάμεις υπονομεύουν τη σταθερότητα της χώρας υπό την ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εργαλειοποιεί την παροχή του φυσικού αερίου.